σοκάκια του παλαιού Αγίου Αθανασίου συναντάμε παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και μαγαζιά χτισμένα από ντόπιους και ξένους μαστόρους. Όπως περπατάμε φτάνουμε στον παραδοσιακό ξενώνα εξοχικό, ο οποίος είναι από τους πρώτους που λειτουργήσαν στο χωριό. Το 2006 ο ξενώνας εξοχικό ανακαινίστηκε πλήρως διατηρώντας το υπέροχο πέτρινο ύφος του, αλλά προσθέτοντας όλα τα σύγχρονα στοιχεία που απαιτούνται για διαμονή υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτει 4 πανέμορφα δίκλινα δωμάτια με τζάκι και βεσέ, 9 στούντιος 2 έως 4 ατόμων και 5 μεζονέτες, οι οποίες έχουν από 2 έως 4 δωμάτια, 3 βεσέ και άνετο σαλόνι. Ο ξενώνας εξοχικό δημιουργήθηκε το 1996. Η ιδέα ήταν από μια παρέα η οποία ήταν λάτρης της φύσεως και φυσικά μετά τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Βόρας Καϊμακτσαλά δεν θα μπορούσε παρά να μην λειτουργήσει ως ξενώνας και φυσικά με υψηλές προδιαγραφές. Δεν του λείπει τίποτα θα έλεγα. Είναι ναι μεν παραδοσιακός, αλλά έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Όλα τα δωμάτια είναι άνετα, πλήρως εξοπλισμένα με υπέροχα ζωντανά χρώματα και τζάκι, όπου η κατανάλωση ξύλων είναι απεριόριστη και χωρίς καμία χρέωση. Στο μεγάλο σαλόνι του ξενώνα, όπου κυριαρχούν η πέτρα και το ξύλο, σερβίρεται πλούσιο πρωινό με φρεσκοψημένες πίτες, τοστ, καφέδες και χυμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να απολαύσετε το ουζάκι σας φτιαγμένο με μεράκι από τους ιδιοκτήτες. Το βράδυ το σαλόνι αποτελεί ιδανικό μέρος για χαλάρωση, κουβέντα και ψυχαγωγία με επιτραπέζια παιχνίδια, απολαμβάνοντας το ποτό ή το κρασί σας. Στον ξενώνα εξοχικό μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε στο πέτρινο υδρομασάζ, στη σάουνα και στο υπερσύγχρονο σολάριουμ. Η διαμονή σας στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο μπορεί να συνδυαστεί με σκι στο χιονοδρομικό κέντρο, με άλλες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, υπασία, κοπηλασία στη λίμνη Βεγορίτιδα, αλλά και εκδρομές στις γύρω περιοχές.